Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Χατζηδάκη, και έχει τεθεί από τον κύριο Φλωρά το θέμα του ανταγωνισμού στην αγορά, το θέμα των υπέρογκων τιμών που υπάρχουν στη χώρα μας σε σχέση με γειτονικές χώρες, αλλά και το θέμα των μεθόδων που χρησιμοποιούν πολλές φορές πολυεθνικές εταιρείες προκειμένου να εξασφαλίζουν μονοπωλιακή κατάσταση ουσιαστικά στην αγορά. Καταρχήν, πριν μπω σε αυτό, θα τα απαντήσω ένα-ένα. Αλλά να ξεκαθαρίσω κάτι σε σχέση με τη μελέτη του ΟΣΑ. Δούλεψαν δεκάδες ειδικοί επί ένα χρόνο για μια προσπάθεια που άξιζε, μια προσπάθεια που θα έχει αποτελέσματα, και οι άνθρωποι αυτοί δεν δούλεψαν μόνο διαβάζοντας την νομοθεσία, αλλά ερχόμενοι και σε επαφή με δεκάδες φορείς. Μάλιστα, η μελέτη του ΟΣΑ θα τους περιγράφει έναν-έναν τους φορείς με τους οποίους μίλησαν και από τους οποίους έλαβαν προτάσεις. Άλλωστε και εμείς ως Υπουργείο προηγουμένως είχαμε κάνει την ίδια προσπάθεια, απευθυνόμενη τόσο στους φορείς της επιχειρηματικής κοινότητας όσο και στις καταναλωτικές οργανώσεις. Εν πάση τόση, έρχομαι στα θέματα τα υπόλοιπα που θίξατε. Δείτε, οι προτάσεις που έγιναν από τη δική μας πλευρά στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έτυχαν της αποδοχής φυσικά των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, αλλά και βουλευτών πέραν αυτών, και πάντως οι περισσότεροι και όσοι δεν υπερψήφισαν, ψήφισαν λευκό, δήλωσαν παρόν. Αυτό μπορεί, νομίζω, να λέει κάτι στους τηλεθεατές μας. Αλλά θέλω να προχωρήσω και από εκεί και πέρα για να σας πω ότι πρώτον, σε σχέση με την απόδοση της Επιτροπής Ανταγωνισμού υπάρχει αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν χρόνοι στους οποίους εκδίδονται οι αποφάσεις. Είμαστε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έρχομαι και σε συγκεκριμένες υποθέσεις. Σε σχέση με πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, και εγώ πάλι θα πω ονόματα, διότι αν δεν λες ονόματα δεν περνάει και το μήνυμά σου, εσείς δεν είπατε. Αλλά... Όχι, μα δεν είναι θέμα. Θα πω εγώ. Λοιπόν, έχει επιβληθεί πρόστιμο 16 εκατομμυρίων ευρώ στην Tasty, που είναι η εταιρεία που αναφερθήκατε. Έχει, τα κέρδη της, κύριε Υπουργέ, κύριε το ίδιο Φλωρά, διάστημα κύριε Φλωρά, ήταν. Προσέξτε, η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Υπάρχουν προσφυγές στη συνέχεια στα διοικητικά εφετία και ξέρετε ότι η κριτική που ασκείται είναι αν τελικώς τα δικαστήρια δικαιώνουν την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ότι σε όλες τις υποθέσεις, μα σε όλες, τα δικαστήρια έχουν δεχθεί καταρχήν το σκεπτικό της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Απλώς κινούμεθα στο 60 με 70% στο ύψος των προστήμων, γιατί συνήθως μειώνονται τα πρόστιμα από τα διοικητικά εφετεία. Εσείς πάτε προς την άλλη κατεύθυνση. Λέτε ήταν ότι 80 εκατομμύρια τα κέρδη της στο ίδιο διάστημα. Τώρα, ξαναλέω, και αυτό είναι αποτρεπτικό, ξαναλέω, να τις πάρετε τα 16. Ξαναλέω, προσέξτε. Επιβλήθηκε πρόστιμο 16 εκατομμύρια. Είχαμε το πρόσφατο πρόστιμο στα φροντιστήρια. Είχαμε επίσης. Πότε ήταν, πριν από κάπου στους μήνες, το πρόστιμο στη ΔΕΣΦΑ σε σχέση με το φυσικό αέριο. Και ξέρετε ότι τώρα εξετάζονται άλλες υποθέσεις, σημαντικές υποθέσεις. Δεν προδικάζω καμία απόφαση για τα κοτόπουλα, για την πύρα. Τα κοτόπουλα, 16 χρόνια λοιπόν, καρτέλ. Πότε ξυπνήσανε να πάρουν εμπρός, κύριε Υπουργέ? Προσέξτε, αυτή η πύρα είναι 9 χρόνια, κύριε Υπουργέ. Εγώ δεν είμαι 16 χρόνια υπουργός. Ξέρω ότι η Επιτροπή αυτή τυχαίνει να ασχολείται με το συγκεκριμένο ζήτημα. Συνεχίζω παραπέρα για να σας πω ότι πέραν αυτού, πέραν των προστήμων και της ενασχόλησης με συγκεκριμένα καρτέλ που έχει την υποχρέωση να το κάνει, είναι η Επιτροπή η οποία ασχολήθηκε με την εφαρμογή του νόμου 3919 για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων και έκανε γνωμοδοτήσεις για 55 διαφορετικά επαγγέλματα. Είναι η Επιτροπή που έβγαλε το πόρισμα για τα πετρελοειδή, και εδώ μιλάμε για ολόκληρη την αλυσίδα των πετρελοειδών, μια ευαίσθητη αγορά, και σχεδόν όλες τις προτάσεις τις εμείς τις έχουμε νομοθετήσει. Μάλιστα θέλω να θυμίσω ότι πέρσι υπήρχαν διάφορα σχόλια και ένα άρθρο σχετικό στη Herald Tribune ότι δήθεν η κυβέρνηση αδρανεί και δήθεν μένουμε ξέρετε, απαθείς απέναντι στα προβλήματα του κλάδου των πετρελοειδών. Αποδείξαμε ότι προχωρήσαμε χωρίς να λογαριάσουμε το κόστος. Στη συνέχεια γνωμοδότησε πρόσφατα για τα τσιμέντα που αφορά και τις τσιμεντοβιομηχανίες, για να δείτε ότι δεν στεκόμαστε μόνο στους, ξέρετε, κάποιους επαγγελματίες, αλλά πηγαίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού και παραπάνω. Και
τις γνωμοδοτήσεις της είμαστε έτοιμοι να τις υιοθετήσουμε και επίσης τυχαίνει κατά σύμπτωση, έτσι, το, αύριο μεθαύριο κάποια στιγμή θα βγει η γνωμοδότησή της σε σχέση με τα οπωρολαχανικά που είναι ένας κρίσιμος τομέας σε σχέση με τα νοικοκυριά, με την διατροφή των νοικοκυριών, όπου και πάλι το Υπουργείο είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει θετικά τις προτάσεις. Θα τις μελετήσουμε βεβαίως, αλλά ξέρουμε ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού δουλεύει συστηματικά πάνω σε αυτό. Και επίσης ξεκινάει κλαδική μελέτη, όπως έγινε για τα οπωρολαχανικά και για τα σούπερ μάρκετ. Σας μίλησα τόση ώρα για τα πετρέλαια, για τα τσιμέντα, για τα σούπερ μάρκετ, για τα οπωρολαχανικά. Έτσι, και σας μιλάω για συγκεκριμένα πράγματα. Για γνωμοδοτήσεις και μελέτες, κύριε Υπουργέ. Προσέξτε, οι γνωμοδοτήσεις αυτές προβλέπονται από την νομοθεσία. Δεν νομοθετεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, νομοθετεί η κυβέρνηση. Όχι, τιμωρία. Αλλά αυτό όμως το οποίο σας είπα. Είπα και για τιμωρίες. Να σας πω λοιπόν ότι σας είπα συγκεκριμένες εταιρείες. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού τώρα, από Φλώρα, το 2004 έχει τα συμβόλαια τα παράνομα στα χέρια της που έχουν δημοσιοποιηθεί. Και για τα ποινικά και αυτό που είπατε. Χρόνια, για τα ποινικά αυτό, για τα ποινικά ενώ αυτό που είπατε. Παραβιάζει το δίκαιο στα απορριπαντικά. Για τα ποινικά αυτό που είπατε δεν είναι ακριβές. Γιατί ξέρετε, ο νόμος που είχα περάσει εγώ το 2009 προέβλεπε και ποινικές κυρώσεις. Τι εννοείται, και γιατί η δεσπόζουσα θέση είναι μηδέν ημέρες. Τι μου λέτε τώρα. Αυτό που λέει ο νόμος. Διαβάστε το νόμο. Ξέρω βεβαίως. Έχω κάνει μεταπτυχιακό ότι επί μακρόν, επειδή δεν δικαιωθήκατε σε μια υπόθεση που σας αφορούσε προσωπικά, έχετε μια διαμάχη με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Μάλιστα. Και να μάθει ο κόσμος, επειδή το είπατε και πριν. Τυχαίνει και κάποιοι. Όχι, να μην... κύριε Υπουργέ, μου επιτρέπετε. Αλλά βγήκε αυτό δεν πρέπει να μας οδηγεί. Βγήκε τελεσίδικη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που επεδίκασε στην εταιρεία μου τη μεγαλύτερη αποζημίωση που δόθηκε ποτέ σε πολίτη για την καθυστέρηση του κράτους. Ήταν... Επειδή 4 χρόνια η Επιτροπή Ανταγωνισμού έθαψε την υπόθεσή μου. Εντάξει. Έβγαλε αποζημίωση λοιπόν, γιατί το λέτε να μην είναι λάθος η υπόθεση, 500.000 ευρώ. Ξέρετε, άρα δεν είχα άδικο που φώναζα. Το πράγμα ξέρω είναι τι σημαίνει. Πιο μπερδεμένο, θα φάμε... Και ξέρω να σας πω θα γιατί θα άβονται οι υποθέσεις. Ένα πράγμα να ξέρω. Η ουσία είναι, κύριε Υπουργέ, πρέπει να αλλάξετε το νομοθετικό πλαίσιο. Ακούστε. Δεν είναι δυνατόν να τους χαϊδεύετε με γνωμοδοτήσεις και μελέτες. Εμείς πρέπει να κινηθούμε σε δύο επίπεδα. Το επίπεδο καθαρά της παρέμβασης, αν θέλετε, μέσω της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα καρτέλ, μέσω προστήμων και ποινών, μάλιστα, και σας περιέγραψα συγκεκριμένα πράγματα. Και το άλλο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι μέσω της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μέσω της μελέτης του ΟΣΑ, μέσω όλων των μεθόδων που έχουμε στη διάθεσή μας, να βγάλουμε από τη μέση τις τρευλώσεις που υπάρχουν στην αγορά, να μην υπάρχει υπερπροστασία συγκεκριμένων ομάδων. Έτσι ώστε ο καταναλωτής, τα υπερπροστατεύεται πολυεθνικών και άλλων. Ναι, μέσα στη μελέτη λοιπόν που λέμε τόση ώρα του ΟΣΑ υπάρχει και το θέμα για το οποίο κάνατε ένα υπαινιγμό των απορρυπαντικών. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Πάντως το έχει γίνει και στη Βουλγαρία και στην Αλβανία να είναι οι μισές τιμές από αυτές που είναι στην Ελλάδα. Ακούστε. Δεν γίνεται. Θα σας πω. Εδώ έχω ένα πίνακα. Δεν το δείχνω για να πω ότι είμαι ευχαριστημένος. Το ξεκαθαρίζω από την αρχή. Ποιος είναι ο πίνακας αυτός? Είναι ο λεγόμενος εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή. Τι δείχνει αυτός ο πίνακας? Ότι δυστυχώς το 2010 και ένα κομμάτι του 2011, λόγω και των φόρων που είχαν επιβληθεί τότε με το μνημόνιο, παρά την ύφεση και την κρίση, ο πληθωρισμός, ο τιμάριθμος στην Ελλάδα, να το κάνουμε πιο κατανοητό, ήταν μεγαλύτερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και μάλιστα αρκετά μεγαλύτερος. Από το 2012 και μετά, αυτή η τάση δεν υπάρχει πια και από την αρχή του 2013 έχουμε αρνητικό πληθωρισμό, έχουμε 2% μείον, το χαμηλότερο στην Ευρωζώνη. Ξαναλέω, δεν το σημειώνω για να πω τι ωραία έχουμε το χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, διότι μόνος μου είπα προηγουμένως... Το ξέρετε ότι στις πόλεις που είναι κοντά στα σύνορα, περνούν τα σύνορα, γεμίζουν το πόρτο γκάζ από τα σούπερ μάρκετ των γειτονικών ξένων πόλεων το και επιστρέφουν. Το ξέρω. Γι' αυτό λοιπόν και σας λέω ότι δεν στεκόμαστε σε αυτό, ούτε στέκομαι, κύριε Χατζηνικολάου, στο ότι σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τιμές εδώ ήταν στο 95% το 2011, το 90, στο 90% το 2012 και φέτος θα κλείσει, όπως φαίνεται η χρονιά, να είμαστε στο 85% του κοινοτικού μέσου όρου. Και δεν είμαι ευχαριστημένος γι' αυτό, παρά την πτώση, διότι τα εισοδήματα έχουν πέσει πολύ περισσότερο, και διότι υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά, σαν και αυτές που ανέφερε κάποιες ο κύριος Φλωράς, σαν και αυτές που αναφέρατε εσείς και σαν και αυτές που ανέφερα εγώ. Και να μου επιτρέψετε να πω ότι αυτή την ώρα
κάνουμε μια παρέμβαση που γίνεται πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα. 329 διαφορετικές περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται και δεν θα αντιμετωπιστούν σε 5 τέρμινα. Θα αντιμετωπιστούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Προχτές όταν είχαμε πάει στο Βερολίνο, ο Πρωθυπουργός στη δημόσια δήλωσή του αναφέρθηκε σε αυτήν ακριβώς τη μελέτη για να υπογραμμίσει την αποφασιστικότητά μας, που έρχεται στη συνέχεια, όσον σας είπα, για τις αγορανομικές και τις υγειονομικές διατάξεις, για τη διεύρυνση των εκτόσεων, για την κεντρική αγορά, παρεμβάσεις συγκεκριμένες που ξέρουμε ότι τις οφείλουμε στον Έλληνα καταναλωτή. Θέλει κάποιος να επιμείνει στο θέμα των τιμών? Όχι. Μήπως από εκεί, στο θέμα των τιμών, θέλει να... Εσείς, αν είναι για το θέμα των τιμών, ελάτε για να πάω μετά από την άλλη πλευρά. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Είμαι ο κύριος Μόλσον, είμαι δημόσιος υπάλληλος. Αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι ότι υπάρχει μια μακροχρόνια έλλειψη στρατηγικής ως προς τη διαχείριση του κόστους παραγωγής, ως προς τη διαχείριση του προϊόντος. Και η τάση που υπάρχει είναι να μετατραπούμε σε ένα Μπαγκλαντές, όπου το μέσο εισόδημα είναι 2.000 δολάρια. Αλλά στο Μπαγκλαντές τα δολάρια δεν ρέουν στον δρόμο για να μαζεύουμε τις απόχες. Και επομένως, και εδώ πέρα, πώς θα μαζεύουμε τα δολάρια από τις απόχες με τόσο μικρό κόστος και τόσες μεγάλες υψηλές τιμές? Και εκείνο που έχω παρατηρήσει είναι ότι εδώ και πολλά χρόνια, παραδείγματος χάρη από το 1987, όταν η Thyssen ήρθε και ζήτησε να αναλάβει τα ναυτιλία της Ελευσίνας, και μετά από το πρόγραμμα αυτό δεν πέτυχε γιατί απαλλάχθηκε από ό,τι θυμάμαι και ο αντίστοιχος πρόεδρος της εκείνης εταιρείας, ήθελε να αναλάβει την ανακαίνιση ολόκληρης μεγάλης βιομηχανικής μονάδος για την παραγωγή παραμονωχάρων υποβρυχίων. Αυτά, με την πάροδο του χρόνου και φτάνοντας σε σημείο ακόμα και σήμερα, ζητάμε για τα ελληνικά αμυντικά συστήματα και διάφορες εταιρείες παρόμοιες του αμυντικού κλάδου, τις οποίες θέλουμε να τις κλείσουμε, οι οποίες έχουν και το παραγωγικό κομμάτι των όπλων δυνάμεων, που είναι εξαγωγικό από τη μεριά της στρατηγικής, το γνωρίζουν καλύτερα, αλλά και τη μεριά του εμπορικού κομματιού. Πώς φτάσαμε από τις τιμές στα αμυντικά συστήματα? Αυτό έχει γενικά ευρύτερα με την έλλειψη στρατηγικής, όπου αρχίζουμε και αποδομούμε. Ήταν και το κόλπο για να πάρετε την ερώτηση. Και τώρα τα ρίξατε όλα στο μίξερ. Όχι, όλα έχουν σχέση. Ναι. Γιατί από τη στιγμή που αποδομούμε τις στρατηγικές μονάδες στη χώρα, που αυτά είτε έχουν σχέση με την βιομηχανία, την αμυντική, είτε με τα ναυπηγεία, είτε με την χαλιβουργία, είτε με τα τσιμέντα, όλα αυτά, και τα υποβαθμίζουμε και κατά συνέπεια εξαρτώμαστε από τους ξένους, οι οποίοι έχουν πολύ μεγαλύτερο κόστος, και όπως είπε και ο κύριος συνάδελφος προηγουμένως, έχουμε τις πολυεθνικές, οι οποίες έχουν μια άλλη πολιτική, όπου βρίσκουν ένα πολύ εύκολο περιβάλλον για να έχουν πολύ μεγάλες κερδοφορίες, έχουμε μια απότομη αύξηση του κόστους διαβίωσης, ενώ ταυτόχρονα έχουμε μια πολιτική να μετατραπούμε σε ένα Μπαγκλαντές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημά μας, αυτός είναι ο στόχος, και γιατί έχουμε αυτή την αιμονή να αποδομούμε το κράτος, τις επιχειρήσεις, τους πολίτες σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα? Λοιπόν, ο παραγωγικός ιστός είναι το θέμα, ο οποίος έχει πράγματι διαλυθεί. Και υπ' αυτή την έννοια έχει ο κύριος ένα δίκιο στην παρατήρησή του, διότι πράγματι, κύριε Χατζηνικολάου, η χώρα κάποτε είχε μεγάλες βιομηχανίες. Να θυμίσω ότι είχαμε από το Σαρακάκι με τα αυτοκίνητα, την Πειραϊκή, Πατραϊκή. Αυτό πάνω. Θέλω να πω, η αποβιομηχάνηση είναι τραγική. Και η ύφεση έχει συντελέσει ακόμη περισσότερο προς αυτήν την κατεύθυνση. Και πράγματι πρέπει να το δούμε, δίνοντας τα κίνητρα. Το κράτος δεν θα δημιουργήσει μόνο του βιομηχανίες. Εμείς όμως πρέπει να αξιοποιήσουμε όλες τις μελέτες που υπάρχουν, προκειμένου να στραφούμε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Τώρα που μιλάμε, με το Υπουργείο Οικονομικών συνεργαζόμαστε όχι μόνο για τον μεσομακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιασμό, αλλά και αυτά που πρέπει να γίνουν στα αμέσως επόμενα χρόνια, αξιοποιώντας δύο μελέτες. Τη μελέτη του ΙΟΒΕ και τη μελέτη της McKinsey, που είναι συγκλίνουσες μελέτες και που ακριβώς αναφέρονται μεταξύ των άλλων στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Και γι' αυτό, για παράδειγμα, στο επόμενο ΕΣΠΑ για το οποίο μιλήσαμε, στο πλαίσιο του προγράμματος επιχειρηματικότητα, ανταγωνιστικότητα, δεν θα δώσουμε χρήματα σε οποιονδήποτε θα τα ζητήσει. Μέχρι τώρα, κύριε Υπουργέ, οι καινούργιες επιχειρήσεις που ανοίγουν είναι ή καφετέριες, ή σουβλατζίδικα, ή μπουτίκ για ρούχα ή παπουτσάδικα. Αυτές ανοίγουν, δεν βλέπουμε τίποτα άλλο. Αυτές ανοίγουν μόνες τους. Εμείς δεν μπορούμε να τις εμποδίσουμε. Λέω για την πολιτική κινήτρων του κράτους, κύριε Χατζηνικολάου. Εκεί λοιπόν σκεπτόμαστε να επικεντρωθούμε σε καμιά δεκαριά τομείς. Θα τους παρουσιάσουμε επισήμως
σε πολύ λίγες μέρες, που θεωρούμε ότι είναι συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Παραδείγματος χάρη, ο τουρισμός. Νομίζω δεν διαφωνεί κανείς εδώ στο πάνελ ότι έχει τεράστια δυναμική ανάπτυξη η Ελλάδα στον τουρισμό και μας ενδιαφέρει ο ποιοτικός τουρισμός, ο τουρισμός που δεν θα είναι μόνο το καλοκαίρι, θάλασσα και ήλιος, αλλά θα έχει και διάφορες άλλες μορφές. Μας ενδιαφέρει η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη να γίνουν τουριστικοί προορισμοί. Η κτηνοτροφία, ας πούμε, δεν έπρεπε να είναι στις πρώτες προτεραιότητες. Το 70-80% του κρέατος δυστυχώς εισάγεται απ' έξω. Λοιπόν, μας ενδιαφέρει επίσης και είναι ένας άλλος κλάδος, και χαίρομαι για την παρατήρηση, να ενισχύσουμε γενικότερα τον τομέα της επεξεργασίας τροφίμων. Για όλα αυτά έχει ξεκινήσει να γίνεται προετοιμασία. Ένας άλλος τομέας είναι οι νέες τεχνολογίες. Θα μου πείτε γιατί. Είχαν πάει κάποιοι επίσημοι, δεν θα πω τώρα ποιοι, που μας είδαν πριν από λίγες... Κρατήστε το μικρόφωνο, είπε νέες τεχνολογίες και με ερέθησε. Έχω πάρει ένα mail από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σας ακούω, κύριε Υπουργέ, αλλά θα τα ακούσετε. Λοιπόν, είχαν έρθει κάποιοι επίσημοι πριν από λίγες μέρες που μας είπανε, ξένοι, μας είπανε ότι πήγαμε στην Ιταλία. Στην Ιταλία είδαμε ότι έχουν υποδομές ευρυζωνικές, ξέρετε όλα αυτά τα ICT, αλλά δεν έχουν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Εσείς εδώ, μας είπαν, στην Ελλάδα είστε ακριβώς το αντίθετο. Δεν έχετε υποδομές, αλλά έχετε πράγματι καλά εκπαιδευμένο προσωπικό. Το ξέρουμε. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στην τελευταία του έκθεση λέει κατατάσσει την Ελλάδα δέκατη μεταξύ 144 χωρών στον τομέα του προσωπικού σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες. Επομένως αυτό είναι προτεραιότητά μας και χαιρόμαστε πέραν των προτεραιοτήτων, γιατί θα πει κανείς θεωρητικά μιλάς, που αύριο για παράδειγμα, αύριο, πάμε και εγγενιάζουμε το ερευνητικό κέντρο, την επέκταση του ερευνητικού κέντρου της Nokia εδώ πέρα στην Ελλάδα, που θα δώσει δουλειές σε 150 νέους Έλληνες επιστήμονες. Τέτοιου είδους κινήσεις γίνονται και από άλλες εταιρείες το τελευταίο διάστημα. Ίσως δεν έχει γίνει αντιληπτό ότι η SAP έχει πει ότι θα φέρει το ερευνητικό της κέντρο των νοτιοανατολικής Ευρώπης στην Αθήνα. Έχουμε τις κινέζικες εταιρείες, τη ZTE, που ανακοίνωσε ήδη τον Πρωθυπουργό πριν από 1,5 μήνα ότι θα κάνει κάτι τέτοιο στον Πειραιά, μια παρόμοια δραστηριότητα, και η Huawei, μια άλλη κινέζικη εταιρεία, πάλι στο χώρο αυτό των τηλεπικοινωνιών, που είπε ότι και αυτή θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Στέλνουν, τα αναφέρω για να δείτε ότι κάτι κινείται. Προσέξτε, δεν θέλω να πω ότι είμαστε επενδυτικός παράδεισος. Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, παρακαλώ ησυχία. Ναι, κάτι κινείται. Θα μου επιτρέψετε να το από πω αυτό. Το δεν ήρθα να σας πω ψέματα, να σας πω ότι όλα πάνε καλά. Πώς πάνε, κύριε καλά, Υπουργέ, με 27% ανεργία περιμένετε να πω τέτοιο πράγμα ή περιμένετε να πω θα την εξαφανίσω με ένα ματζούνι την με ρωτούν από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Όχι, δεν θα προσχωρήσω σε αυτή τη σχολή. Με ρωτούν από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μάλλον μου ζητούν να σας μεταφέρω και είναι από το διδακτικό προσωπικό. Ρωτούν τι σχέδιο έχετε για τους θύλακες τεχνολογικής καινοτομίας, όπου θα μπορούσαν να φωλιάσουν σε θερμοκοιτίδες νέες εταιρείες με δυναμικό νέων επιστημόνων που υπάρχει στην Ελλάδα, με κριτήρια ένταξης και με καθεστώς φορολογικής ασυλίας για κάποια χρόνια. Είναι κάτι που το έχει αναφέρει ο Πρωθυπουργός στις ομιλίες του και δεν έχει γίνει. Και μου λένε, μη σου πει ο Χατζηδάκης για ζώνες καινοτομίας, διότι αν σου πει για ζώνες καινοτομίας, να του πεις ότι εδώ μια ζώνη καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάνει και επί 7 ολόκληρα χρόνια με κόστος λειτουργίας αρκετά μεγάλο, το οποίο μάλιστα όλο πηγαίνει σε αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου και ταξιδιών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε. Ούτε καν μόνιμα γραφεία δεν έχει να εγκατασταθεί και φιλοξενείται τώρα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Και μου λένε επίσης ότι για παράδειγμα θα μπορούσατε να έχετε φέρει πιο κοντά στρατό και πολυτεχνία, να δημιουργηθεί μια μόνιμη σχέση συνεργασίας όπως γίνεται σε πολλές χώρες του κόσμου, ακόμη και στην Τουρκία, και να υπάρξει έτσι μελλοντικά μια σύγχρονη αμυντική βιομηχανία με θέσεις εργασίας, με ωφέλη για τη χώρα. Όπως επίσης μου γράφουν από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τα παιδιά ότι το ΕΣΠΑ, για το οποίο σας ακούν τόση ώρα να μιλάτε, είναι η απόλυτη έκφανση της γραφειοκρατίας. Τόνη χαρτούρας για κάθε χρηματοδότηση, βεβαιώσεις επιβεβαιώσεων, αντιμετώπιση καχυποψίας σε όποιον θέλει να εμπλακεί, λογιστική προσέγγιση, τελειομανία και όχι ουσιαστική αποτίμηση του φυσικού αντικειμένου του έργου.
Ακόμη και ο ίδιος, μου λένε, πες του, είχε τουιτάρει ότι ήταν έξαλλος με την αθάνατη ελληνική γραφειοκρατία. Το ξέχασε? Αυτά... Δεν ξέχασα τίποτα. Αλλά επειδή δεν το ξέχασα... Και βέβαια σημειώνουν ότι αφήσατε και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας να φύγει από το Υπουργείο σας, που είναι υποτίθεται εργαλείο σημαντικό για την ανάπτυξη, και να πάει στο Υπουργείο Παιδείας. Κοιτάξτε, βέβαια, το αφήσαμε. Εκεί... Το αφήσαμε. Αυτή ήταν η απόφαση της κυβέρνησης. Το ζήτησε, δεν έχω λόγο να το κρύψω, το ΠΑΣΟΚ και η Δημάρ για τους δικούς του λόγους. Έτσι. Και αυτή κλείνω η απόφαση έγινε. Αλλά δεν είναι το βασικό τώρα. Κλείνω αυτό. Με τον το ανθρώπων, γιατί το βασικότερο είναι το πώς καταλήγει. Λέει ότι είμαστε χαμένοι στη μετάφραση, στη συζήτηση. Και λέει να μας πει ο Υπουργός πολύ απλά πώς έχει σχεδιάσει η κυβέρνησή του την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Να μας πει ποιοι είναι οι πυλώνες της ανάπτυξης, ποιος είναι ο τρόπος υλοποίησης, ποια είναι τα ρίσκα και τα εναλλακτικά σενάρια ανάλογα με την εξέλιξη της οικονομίας, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, να μας πει αν έχει έτοιμο σχέδιο, αν έχει αρχίσει να υλοποιεί κάτι ή απλά ακούει τους λόγους του Πρωθυπουργού και κάθεται κοιτάζοντας τα τρένα να περνούν. Αυτό μου γράφουν οι καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και παρακαλώ να έχω μια απάντησή σας. Βεβαίως. Θα αφήσω στο τέλος αυτό που είπαμε τώρα και ναι. Παίρνω τα υπόλοιπα. Καταρχήν, σε σχέση με τη ζώνη καινοτομίας, έχουν δίκιο. Εξαιρέσει, θέλετε να πω ότι έχουν άδικο? Πιστεύω ότι έχουν δίκιο. Τι θα με τιμούσε αν έλεγα ότι έχουν άδικο? Ξέρω το πρόβλημα, είναι από καιρό που αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα. Το αντιμετωπίζει το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Προσπαθούν να κάνουν τώρα ένα καινούριο ξεκίνημα οι άνθρωποι. Πέρασε και ένας νόμος πριν από μερικούς μήνες. Αλλά εγώ δεν θα σας μιλήσω για τη συγκεκριμένη ζώνη καινοτομίας. Θα σας μιλήσω για πράγματα που έχουμε στο μυαλό μας και τα οποία δεν θα τα κάνει το κράτος. Δεν θα τα κάνει το κράτος. Θα τα κάνουν οι ιδιώτες. Εμείς απλώς θα δώσουμε κίνητρα για να προχωρήσουν οι άνθρωποι προς αυτή την κατεύθυνση. Με τις θερμοκοιτίδες που ήδη έχουμε στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη έχουμε το Κοράλια εδώ στην Αθήνα που είναι πολύ πετυχημένο και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και υπάρχουν εταιρείες που δεν το πιστεύετε πόσο προηγμένες είναι και πόσο εξαγωγικό προσανατολισμό έχουν. Και αντίστοιχες προσπάθειες υπάρχουν και στην Πάτρα, υπάρχουν και στην Κρήτη, υπάρχουν και αλλού. Και όποτε επισκέπτομαι όλα αυτά τα μέρη, επιχειρώ να πηγαίνω εκεί ακριβώς για να τονίζω ότι υπάρχει και η άλλη Ελλάδα. Όχι μόνο η Ελλάδα της κρίσης, αλλά η Ελλάδα που δεν το βάζει κάτω, που παλεύει, που ελπίζει, που νικάει. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Δεν θα κάνουμε του κεφαλιού μας. Είμαστε σε συνεργασία με το Ισραήλ. Έχουμε υπογράψει. Γιατί τώρα με το Ισραήλ? Γιατί το Ισραήλ πριν από 10-15 χρόνια δεν υπήρχε στο χάρτη των νέων τεχνολογιών. Και η ανάγκη τους έκανε και αυτή την ώρα είναι στις πρώτες χώρες παγκοσμίως από πλευράς ανάπτυξης στον τομέα των νέων τεχνολογιών. Υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας και αυτές τις μέρες έρθουν οι άνθρωποι εδώ πέρα με ένα φαντ ειδικό που έχουν, τον τεχνολογικό φαντ που λέγεται YOSMA, έτσι ώστε να προχωρήσουμε με αυτές τις ιδέες, με τις θερμοκοιτίδες, πολύ συγκεκριμένα και να τις χρηματοδοτήσουμε μέσω του νέου ΕΣΠΑ. Και γι' αυτό σας είπα μεταξύ των άλλων ότι αυξάνουμε και τις δαπάνες για την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Ακριβώς γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης προς αυτήν την κατεύθυνση. Για το ΕΣΠΑ σε σχέση με τη γραφειοκρατία. Θέλω να σας πω ότι ναι, πράγματι, το ΕΣΠΑ ήταν σε μεγάλο βαθμό γραφειοκρατικό. Δεν θέλω να πω ότι τα ξεπεράσαμε όλα τα προβλήματα τώρα, γιατί το ΕΣΠΑ τρέχει και την ώρα που τρέχει είναι δύσκολο να αλλάξεις άλογο στη μέση του ποταμού. Και επίσης υπάρχουν και περιορισμοί από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά έχουμε κάνει 32 διαφορετικές παρεμβάσεις για την απλούστευση του ΕΣΠΑ σε 3 διαφορετικά νομοθετικά κύματα, από τις απαλωτριώσεις μέχρι τα περιβαλλοντικά. Πράγμα το οποίο μας επέτρεψε και να πάμε από 18η στις απορροφήσεις 4η. Δεν πήγαμε ως εκθαύματος, ούτε γιατί μας αγαπάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πήγαμε με συγκεκριμένη δουλειά. Ξέρω ότι πρέπει να πλουστευθεί περαιτέρω το ΕΣΠΑ και το πρώτο πράγμα που έχω πει στις ομάδες που δουλεύουν για το καινούριο ΕΣΠΑ είναι ότι θέλω και θέλει και ο Πρωθυπουργός να είναι πολύ απλό το ΕΣΠΑ. Έρχομαι στο μοντέλο λοιπόν της ανάπτυξης. Κατά σύμπτωση το είχα μπροστά μου. Λοιπόν, είναι μια πρόταση που κάναμε στην Τρόικα πριν από ένα μήνα, περίπου 20 μέρες. Είναι τα βραχυπρόθεσμα και μέσοπρόθεσμα μέτρα, τα οποία έχουν πολύ συγκεκριμένες προτεραιότητες. Και τις οποίες, αν θέλετε,
ευχαρίστως να τις αναλύσω. Αναφέρονται στην παρέμβαση που θα κάνουμε για την απλούστευση των αδειοδοτήσεων, αναφέρονται στην παρέμβαση που ήδη συζητήσαμε για τον ΟΟΣΑ και τον ανταγωνισμό, αναφέρονται στη δημιουργία μιας νέας δομής, ενός νέου οργανισμού εξωστρέφειας που θα συνδυάζει την προσέλκυση επενδύσεων με την προώθηση των εξαγωγών. Και εκεί θέλουμε να το κάνουμε με τα καλύτερα ευρωπαϊκά standards, στο πρότυπο αυτών που συμβαίνουν στην Ολλανδία και στη Βρετανία. Συνεργαστήκαμε άλλωστε με Ολλανδούς ειδικούς για την προεργασία τη συνολική. Προχωρούμε με την εθνική στρατηγική των logistics που θα ανακοινωθεί εντός των ημερών. Έχουμε τη στρατηγική για την καινοτομία εμπολής, κάποια πράγματα συζητήσαμε ήδη τώρα στο πλαίσιο της τελευταίας κουβέντας. Έχουμε το σχεδιασμό μας για το νέο ΕΣΠΑ που μπορεί να είναι καταλύτης για την ανάπτυξη. Δεν θα τα λύσει όλα, αλλά θα οθήσει τα πράγματα προς τα μπρος. Δημιουργούμε το νέο ελληνικό επενδυτικό ταμείο, στο οποίο έχει μπει ήδη, θα συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έχει πει ότι θα μπει, έχει μπει ήδη η KfW, η Γερμανική Επενδυτική Τράπεζα, και θα υποστηρίξει από εδώ την προσπάθεια και το Ίδρυμα ΟΝΑΣΙΣ για να αντιμετωπίσουμε ως ένα βαθμό το πρόβλημα της ρευστότητας. Και από πλευράς συγκριτικών πλεονεκτημάτων, βασιζόμαστε, σας είπα, στην έκθεση της McKinsey και στην έκθεση του ΙΟΒΕ, θα επιλέξουμε 9-10 στρατηγικούς τομείς, σας ανέφερα ήδη 2-3. Εκτός από το Ίδρυμα ΟΝΑΣΙΣ, άλλη μεγάλη, το οποίο άκουσα ότι έβαλε 30 εκατομμύρια. Ήρθαν άλλοι μεγάλοι όμιλοι να ενισχύσουν Κοιτάξτε, την προσπάθεια αυτή. Έχουμε απευθυνθεί σε όλους και δεν σας κρύβω ότι θέλαμε να συμμετέχουν ελληνικοί όμιλοι, ακριβώς και για να δείξουμε ότι και εμείς οι Έλληνες συμβάλλουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Διότι καλά κάνουμε και ζητάμε την αλληλεγγύη των Γερμανών, των Γάλλων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, και εμείς έχουμε δυνατότητες. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ακολουθήσουν. Είναι πολύ βασικό πράγμα θέλω να, πιστεύω να δείξουν οι ελληνικές επιχειρήσεις ότι εμπιστεύονται. Και δεν σας κρύβω και κάτι άλλο, κύριε Χατζηνικολάου, μια και το πήγαμε εκεί πέρα. Νομίζω μπορώ να το πω. Όταν πήγαμε με τον Πρωθυπουργό και είδαμε τη Μέρκελ την περασμένη εβδομάδα και είπε ο Πρωθυπουργός ότι, ξέρετε, σας ευχαριστούμε που μας έρχεται η KfW, η επενδυτική τράπεζα, και συμμετέχει σε αυτή την προσπάθειά μας, αλλά την ίδια στιγμή σας ανακοινώνουμε ότι συμμετέχει και το Ίδρυμα ΟΝΑΣΙΣ. Αμέσως υπήρξε επιδοκιμασία από την άλλη πλευρά, και γιατί το όνομα ΟΝΑΣΙΣ είναι γνωστό φυσικά, αλλά και γιατί υπήρχε η αίσθηση ότι και εμείς συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις, αυτοί που έχουν δηλαδή χρήματα από την πλευρά της Ελλάδος, στην υπέρβαση της κρίσης. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Κυρία μου, εσείς θα ξεκινήσετε με την πρώτη ερώτηση αμέσως μετά. Σε 2-3 λεπτά είμαστε και πάλι μαζί. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Απ' την πηγή και απ' την καρδιά. Σαν Έλληνες, πρώτα-πρώτα διδαχτήκαμε πως τα πράγματα είναι απλά. Στην πορεία, κάποιες φορές γίνονται περίπλοκα. Όμως όταν έρχεται η ώρα να καθαρίσουμε, η λογική αυτή είναι που μας σώζει. Γιατί μας υπενθυμίζει πως ο απλούστερος τρόπος θα είναι πάντα και ο καλύτερος. Ολοκληρωμένη σειρά Αρκάδη, με βάση το πράσινο σαπούνι από ελαιόλαδο. Με τετράγωνη λογική, πάντα καθαρίζεις. Από τότε που χώρισα με την Ελενίτσα και βγήκα στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Παναση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Λες να... Τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της. Να έχει τα ίντερνετ της. Να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Τώρα όλοι θα βάλουν ο T-Double Play και ο T-TV. Απόκτησε και εσύ ο T-Double Play και ο T-TV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. Ο T. Μαζί είμαστε ένα.
Ώρα να πάρεις τα πάνω σου στο Regency Casino Montparnasse. Φαγητό, ποτό και παιχνίδι για την πιο προσιτή διασκέδαση που τα έχει όλα. Και αυτό το μήνα πάρε τα πάνω σου με συναρπαστικές κληρώσεις για πολλά κέρδη και επιπλέον κάθε Τρίτη και Πέμπτη δωρεάν είσοδο μέχρι τις 8. Regency Casino Montparnasse. Όλα γύρω από εσένα. Την Κυριακή με τη Real News, το νέο CD των Scorpions με τη ζωντανή ηχογράφηση στο Λυκαβητό. Μαζί, Real Escape, 20 ορεινά χωριά για να μην μείνετε σπίτι τα Χριστούγεννα. Ακόμη, η Μικρασιατική Εκστρατεία, από το έπος στην τραγωδία. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ μετρητά. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Νητσιάκος, 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος, ό,τι καλύτερο. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Πιάστε το! Πιάστε το! Τώρα, άμα σου πω ότι πω να πληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank, οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιός. Σαν Έλληνες, πρώτα-πρώτα διδαχτήκαμε πως τα πράγματα είναι απλά. Στην πορεία, κάποιες φορές γίνονται περίπλοκα. Όμως όταν έρχεται η ώρα να καθαρίσουμε, η λογική αυτή είναι που μας σώζει. Γιατί μας υπενθυμίζει πως ο απλούστερος τρόπος θα είναι πάντα και ο καλύτερος. Ολοκληρωμένη σειρά Αρκάδη, με βάση το πράσινο σαπούνι από ελαιόλαδο. Με τετράγωνη λογική, πάντα καθαρίζεις. Και τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Там шлём оливки тромба, да? Да. Цель въехал из Греции в Москву. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγέλη, άντε γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοεταιρικά κινητά και σταθερά, έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Ξέχασε το DNA, το VDC, το DST, το TCT. Ξέχασε την κορυφαία τεχνολογία. Ξέχασε τις προδιαγραφές. Ακόμα και τον προορισμό σου. Απλά οδήγησε. Alfa Romeo Giulietta από 17.900 ευρώ. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Κυρία μου, έχετε το λόγο. Το όνομά σας και το ερώτημα. Καλησπέρα, Αφροδίτη Βουνάτσα λέγομαι. Είμαι νέα επιχειρηματίας. Δραστηριοποιούμε στον εμπορικό κλάδο. Προσπαθώ τον τελευταίο χρόνο να αναπτύξω την επιχείρησή μου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να αποκτήσω κάποια κίνηση εξωστρέφειας. Κυρίως γιατί έχω καινοτόμο μοντέλο, δραστηριοποιούμε online, οπότε θεωρώ ότι η ευρωπαϊκή αγορά μπορεί να μας δώσει περισσότερες ευκαιρίες. Για να το κάνω αυτό, πρέπει να κάνω συγκεκριμένες κινήσεις. Η μία αφορά ανάπτυξη στο προϊόν μου, ανθρώπινο δυναμικό και διαφήμιση. Η ερώτηση αφορά φυσικά τη χρηματοδότηση. Όπως αναφέρθηκε, η τράπεζα. Ξέρετε τι μου έγραψε ένας πιτσιρικά στο διαδίκτυο πριν από λίγο? Ότι αν τα χρήματα που δόθηκαν στις τράπεζες για ανακεφαλαιοποίηση
τα μοιράζατε στην πλατεία Ομόνιας, η χώρα θα είχε μπει ήδη σε ανάπτυξη. Ελάτε. Όπως λοιπόν ακούστηκε, οι τράπεζες δεν δίνουν χρήματα, επενδυτές δεν έχω δει προσωπικά, υπάρχουν. Και θα αναφερθώ και στο κομμάτι του ΕΣΠΑ, μιας και το αναφέρατε πριν λίγο. Η επιλεξιμότητα των δαπανών πρέπει να σας πω ότι δεν έχει καμία σχέση με την επένδυση που ανέφερε και τα προϊόντα που πρέπει να επεκταθεί τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό που θέλουν να επενδύσω. Οπότε αναγκαστικά δεν σου προσφέρεται και μια βοήθεια από το ΕΣΠΑ. Οφείλω να ομολογήσω ότι πριν τρεις εβδομάδες, επειδή έχω καινοτόμο μοντέλο επιχείρησης, εγκρίθηκε κάποιο πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ και είμαι σε πολύ μεγάλο δίλημα να μην το απορροφήσω, γιατί πρέπει να προχωρήσω σε δαπάνες οι οποίες είναι άχρηστες προς την επιχείρησή μου και θα μου τραβήξουν κάποιους πόρους που διαφορετικά θα μπορούσα να τους επενδύσω χωρίς να έχω και τη γραφειοκρατία στο κεφάλι μου και να. Να σας πω. Κάτι και θα ήθελα αντίστοιχο. Να τελειώσω. Τι έχετε να προτείνετε, είμαι νέος επιχειρηματίας, θεωρώ ότι εκπροσωπώ και άλλους. Τι έχετε να προτείνετε στους νέους επιχειρηματίες που είμαστε ζεστοί ακόμα, έχουμε όρεξη, η επιχείρησή μας πηγαίνει καλά, προτού μας πιάσει κρίση, να μην περιμένουμε δηλαδή πότε θα βγούμε από όλη αυτή την ιστορία. Πολλά αντίστοιχα μηνύματα έχω και στο διαδίκτυο, κύριε Υπουργέ. Για παράδειγμα, κάποιος νέος επιχειρηματίας που είναι στον ίδιο τομέα μου έγραφε πριν από λίγο ότι του ζητούσαν για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ να δηλώσει έδρα και δεν δέχονταν ότι η έδρα αυτής της μικρής επιχείρησης που έκανε μπορεί να είναι στο σπίτι του. Γιατί είναι μια online δραστηριότητα που μπορεί να την τρέξει από το σπίτι του. Σε καμία περίπτωση δεν ισχυρίστηκα ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Είμαστε σε ένα αντίξωο περιβάλλον, κόβουμε συνεχώς προβλέψεις που έχουν νομοθετηθεί όλα τα τελευταία χρόνια. Μου έλεγε σήμερα ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Εκείνοι στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κάνουν μία αντίστοιχη έρευνα με τον ΟΣΑ, σαν και αυτή που κάνουμε κι εμείς, για τα διοικητικά εμπόδια. Για τα διοικητικά εμπόδια στην επιχειρηματικότητα. Μου έλεγε λοιπόν ότι έχουν βρει 4.000 διαφορετικά διοικητικά εμπόδια. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το έργο που πρέπει να κάνουμε και πόσο αυτοπαγιδευμένη ήταν η χώρα. Να σας προβοκάρω, παρακαλώ. Ναι. Πόσα χρόνια είστε στην πολιτική? Κοιτάξτε, στην πολιτική όπως το πάρετε. Πόσα χρόνια από το 1974 μέχρι σήμερα κυβέρνησε το κόμμα σας? Ναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Δηλαδή, το λέω γιατί βλέπουμε τον τελευταίο καιρό και εσάς της Νέας Δημοκρατίας και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εμφανίζεστε σαν να προσγειωθήκατε στη χώρα μόλις από κάποιο άλλο πλανήτη και βρήκατε μια πραγματικότητα με την οποία εκπλήσεστε. Αλλά είναι η πραγματικότητα που δημιούργησαν οι δικές σας κυβερνήσεις. Κάθε άλλο, σωστό. Σωστό. Προσέξτε. Δεν ήρθα να παραστήσω ότι ζούμε όλοι μαζί σε ένα άλλο πλανήτη. Δεν υπάρχει. Όχι, γιατί βλέπω μια καινούρια επικοινωνιακή τακτική. Κυβερνητική επικοινωνιακή τακτική καινούργια, εδώ και 1,5 χρόνο. Επικοινωνιακή είναι τακτική. Η τακτική του έχεις δίκιο. Ό,τι ρωτάω έχω δίκιο. Σε όλα έχω δίκιο, αλλά όλα ίδια μένουν. Είμα. Από τη μια λέτε να λέμε την αλήθεια η πολιτική να τη λέμε, και από την άλλη όταν συμφωνούμε. Αλλά γιατί να κάνουμε συμφωνούμε. Και κάτι. Ναι. Να κάνουμε. Όσα σας είπα εδώ, τα 17 συγκεκριμένα μέτρα παρεμβάσεις, ένα κάθε μήνα ουσιαστικά, και με κόστος, γιατί τη μια αντιδρούσαν οι φαρμακοποιοί, την άλλη αντιδρούσαν οι αρτοποιοί, την άλλη αντιδρούσαν οι εφημερίδες, την άλλη αντιδρούσαν οι δικηγόροι. Άμα θέλετε, ευχαρίστω να σας τα πω. Είναι συγκεκριμένα μέτρα. Τώρα, από την αρχή δεν είπα και δεν θα πω μέχρι τέλους καμιά κουβέντα για την αντιπολίτευση. Κανένας δεν είναι εδώ να την εκπροσωπήσει. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό το βήμα για να πω πόσο κακοί είναι οι άλλοι. Θέλω να παραδεχθώ πόσο κακοί ήμασταν εμείς, πόσο προσπαθούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν κάνουμε λάθη. Έτσι. Προσπαθούμε να διδαχθούμε από τα δικά μας τα λάθη και θέλω να υπενθυμίσω ότι σε αυτή τη θέση που είμαστε δεν είμαστε δια της βίας, είμαστε διότι υπήρξε μια εκλογή, δύο, το Μάιο και τον Ιούνιο του 2012. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι καλύτερο είναι κάποιος να παραδέχεται τα λάθη που έκανε στο παρελθόν παρά να έρχεται και να κοκορεύεται και τώρα να λέει εδώ, εμείς είμαστε άλλα. Στη νέα πάμε, επιχειρηματία, λοιπόν. Τι λέτε? Να μείνει στη χώρα, να τα μαζέψει και να φύγει, τι να κάνει? Θέλω να πω τα εξής. Γιατί βέβαια πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι στη θέση της είναι ήδη στο εξωτερικό. Βεβαίως. Λοιπόν, ένα πράγμα που θέλω να πω είναι ότι υπήρχε ένα πρόγραμμα, το Εξωστρέφεια 1, το οποίο είχε σχεδιαστεί πριν γίνω εγώ υπουργός. Από προηγούμενους υπουργούς και προηγούμενες κυβερνήσεις, το οποίο πήγε καλά. Τώρα λοιπόν που είμαστε στο τέλος του ΕΣΠΑ, στύψαμε το ΕΣΠΑ,
τελειώνει, δεν έχουμε πια χρήματα από το συγκεκριμένο ΕΣΠΑ, γιατί σας είπα έχουμε ανέβει στις απορροφήσεις. Και βρήκαμε 30 εκατομμύρια ευρώ για το λεγόμενο εξωστρέφεια 2. Όλα αυτά δεν τα σχεδιάζουμε μόνοι μας. Συνεργαζόμαστε, μιλάμε και με τους εξαγωγικούς φορείς και ακούμε και τις δικές τους προτάσεις. Δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία σήμερα αναφέρονται. Και είμαστε εδώ για να τα ακούσουμε και θα πρότεινα, αντί να τα λέμε μόνο στο πλαίσιο μιας εκπομπής, να εντάξουμε αυτά όλα για τους νέους επιχειρηματίες στην ευρύτερη συζήτηση που κάνουμε για την καινοτομία και την νεανική επιχειρηματικότητα και με τις νεοφυείς, για παράδειγμα, επιχειρήσεις. Κατά σύμπτωση, βλέπω εδώ, είναι εκπρόσωπός τους. Είχαμε ειδωθεί πριν από μερικούς μήνες και έχουμε καταστήσει σαφές στις νεοφυείς επιχειρήσεις ότι μας ενδιαφέρει να ακούσουμε αυτά που λένε, διότι εκείνοι πρέπει σε μεγάλο βαθμό να μας καθοδηγήσουν. Και χαίρομαι που όταν τους είδαμε, δεν είπαν μόνο παράπονα, αλλά ήρθαν και είπαν 1, 2, 3, 5, πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα και είμαστε εδώ να τα προωθήσουμε. Και ευχαρίστως, αλίμονο, εάν δεν στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα, για να το συνδέσω και με τα προηγούμενα, όχι μόνο τις ξένες επιχειρήσεις, σαν και αυτή που θα πάω αύριο στην Νόκια που έχουμε τα εγγένεια, αλλά και τις ελληνικές νεανικές και νεοφυείς επιχειρήσεις, δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που πρέπει. Εμείς την νεανική επιχειρηματικότητα προφανώς θέλουμε να την ενθαρρύνουμε. Τόσο καιρό το όραμα ήταν μια θέση στο δημόσιο. Χαιρόμαστε που το όραμα πια αρχίζει να γίνεται. Ναι, θέλω να κάνω τη δική μου επιχείρηση. Μπορείτε να μου δώσετε 2-3 τρόπους που στηρίζετε την νεανική επιχειρηματικότητα αυτή τη στιγμή? Ναι. Και πώς μπορείτε άμεσα τον άλλο μήνα, το επόμενο εξάμεινο, να με στηρίξετε? Ναι. Όταν έχουμε, για παράδειγμα, το μοντέλο της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας που γίνεται με 0 ευρώ πια. Με 0 ευρώ και μπορεί να την ξεκινήσεις αύριο. Για να επεκτείνω την επιχείρησή μου. Όχι, λέω, καταργήσαμε. Παλιότερα υπήρχαν περιορισμοί σε σχέση με το μετοχικό κεφάλαιο. Αυτό είναι άνοιγμα στην νεανική επιχειρηματικότητα. Δεύτερο άνοιγμα στην νεανική επιχειρηματικότητα είναι ότι θέλουμε να ενισχύσουμε, να διπλασιάσουμε τις δαπάνες σε σχέση με την καινοτομία από το καινούριο ΕΣΠΑ. Τρίτο πράγμα που κάνουμε σε σχέση με την νεανική επιχειρηματικότητα είναι ότι θέλουμε να ενθαρρύνουμε τον θεσμό των venture capitals. Θέλουμε τα χρήματα που θα διαχειρίζονται αυτές οι εταιρείες, δεδομένου ότι παίρνουν ένα μεγάλο κομμάτι του ρίσκου αξιολογώντας τα επενδυτικά σχέδια, ιδίως νέων ανθρώπων, θέλουμε τα χρήματα που διαχειρίζονται μέσω του ΕΣΠΑ να είναι πολύ περισσότερο. Και είμαστε ήδη σε επαφή με την Ελληνική Ένωση Venture Capital. Υπάρχει χρονικός ορίζοντας για όλα αυτά που αναφέρετε? Όλα αυτά, το κρίσιμο διάστημα είναι τώρα. Πιστέψτε με ότι δουλεύουμε όπως πρέπει να δουλεύουμε. Ξαναλέω, είναι το πατριωτικό μας καθήκον, μέρα και νύχτα, για να διορθώσουμε μια σειρά από πράγματα. Αλλά ξέρετε, δεν μπορεί να γίνει αυτομάτως. Έχουν γίνει μια σειρά από αλλαγές, οι οποίες μεταξύ των άλλων θα οδηγήσουν, όπως εγώ πιστεύω, του χρόνου να έχουμε την πρώτη χρονιά με θετικό αναπτυξιακό πρόσημο. Πάντως εδώ μου έρχονται τα πρώτα μηνύματα που καταγγέλουν ότι, για παράδειγμα, έχει δοθεί ΕΣΠΑ για αγορά εξοχικών κατοικιών και δεν έχει δοθεί ΕΣΠΑ σε ιδέες που είναι όντως καινοτόμες. Και έχει δοθεί ΕΣΠΑ. Εγκρίθηκαν 17.000 επιχειρηματικά σχέδια. Μου γράφουν συγκεκριμένη περίπτωση. Τρεις εξοχικές κατοικίες, ΕΣΠΑ 150.000 ευρώ. Έχουν εγκριθεί σχέδια, 17.000 επιχειρηματικά σχέδια διαφορετικά. Εγκρίναμε περισσότερα, για να σας είμαι ειλικρινής, διότι δεν είμαστε σε θέση αυτή την ώρα, δεν είμαστε σίγουροι ότι θα προχωρήσουν όλα, λόγω του προβλήματος της ρευστότητας. Μακάρι να προχωρήσουν. Αν προχωρήσουν, θα βρούμε τα χρήματα να τους χρηματοδοτήσουμε και από το εθνικό που δε. Εγκρίναμε λοιπόν 17.000 διαφορετικά επιχειρηματικά σχέδια πρόσφατα στο εμπόριο, στη μεταποίηση και στον τουρισμό. Υπήρχαν κωδικοί συγκεκριμένοι, τους διαλέξαμε σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη ποιοι κωδικοί είχαν εγκριθεί σε προηγούμενα προγράμματα. Όταν μιλάμε για τον τουρισμό, δεν μπορώ να θυμάμαι τώρα έναν κωδικό, γιατί σας είπα είναι χιλιάδες κωδικοί. Αλλά προφανώς ο τουρισμός είναι ένα θέμα προτεραιότητας για την Ελλάδα. Ρωτά εδώ από το Twitter και έρχομαι αμέσως σε εσάς, ο φίλος ο κύριος Σταμάτης Παπαβασιλείου. Ρώτησε, μου λέει τον Υπουργό, σε παρακαλώ, τι ανάπτυξη φαντάζεται με δύο φορολογικά νομοσχέδια να ψηφίζονται κάθε χρόνο, δηλαδή να αλλάζει το πλαίσιο κάθε χρόνο δύο φορές, με φορολογία ανώνυμης εταιρείας και μετόχου συνολικά στο 51% και με το φόρο ακινήτων τώρα.
Τι ανάπτυξη φαντάζεται, ποιοι θα έρθουν, μου λέει, ποιοι τρελοί θα έρθουν. Δείτε, μιλώντας με τους ξένους επενδυτές... Να μην σας πω τώρα για τα ανέκδοτα που κυκλοφορούν ήδη στο διαδίκτυο. Ένα καλό σας το είπα στο διάλειμμα, να το πω να το ακούσουν και οι τηλεθεατές. Μου γράφει εδώ ο φίλος ο Αντώνης ο Βασιλιάδης. Νίκο, λέει, τώρα που κλείνει οι μονάδες υγείας ο Άδωνης, ευτυχώς ανοίγει ο Σονούπο θερμοκοιτίδες ο Χατζηδάκης. Καλό είναι να ανοίξουμε και κάτι πάντως, ωραίο είναι. Αλλά καλό είναι να ανοίξουμε και κάτι, μην τα κλείνουμε όλα. Έτσι. Τώρα, σε σχέση με τα αφορολογικά, τι να σας πω. Όπως επίσης ρωτούν αν γίνεται ανάπτυξη με το πιο σκληρό νόμισμα στον πλανήτη. Το ευρώ. Ναι, αλλά διαρωτώ στην κατάσταση που είναι η χώρα. Διαρωτώ με, συμφωνώ για το σκληρό νόμισμα, αλλά θα συμφωνήσω ακόμη περισσότερο σε αυτούς που λένε ότι αν εγκαταλείψουμε το ευρώ και ξαναπάμε στη δραχμή, αυτό θα σημάνει δυστυχώς εθνική τραγωδία. Και σε καμία περίπτωση εμείς δεν θέλουμε να είμαστε η κυβέρνηση της δραχμής. Με τα όποια προβλήματα θέλουμε να είμαστε η κυβέρνηση του ευρώ, γιατί δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να είμαστε εμείς αυτοί που θα συμβάλλουμε στο να κατρακυλήσει τελείως η χώρα μας. Δεν μου είπατε για τη φοροκαταιγίδα και για τις συνεχείς αλλαγές του φορολογικού πλαισίου. Θέλω να είμαι σαφής. Και θα σας μιλήσω με τη λογική που σας μίλησα προηγουμένως. Ασφαλώς, ο οποιοσδήποτε υπουργός ανάπτυξης, ο οποιοσδήποτε, όχι εγώ, θα προτιμούσε δύο πράγματα. Πρώτον, χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Και δεύτερον, σταθερό φορολογικό σύστημα. Θα σας έλεγα δε ότι εγώ το δεύτερο, τους σταθερούς φορολογικούς συντελεστές, τους αξιολογώ περισσότερο από ότι αξιολογώ τους χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Αλλά εδώ αλλάζουμε κάθε 6 μήνες φορολογικό πλαίσιο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς εντάσσεται μέσα στις έκτακτες συνθήκες που έχει αντιμετωπίσει η χώρα και στο κόψε ράψε με την Τρόικα, την κυβέρνηση, Ναι, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν δείχνει η κυβέρνηση και η δική σας κυβέρνηση επαρκή βούληση να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή. Γιατί, για παράδειγμα, η λίστα Λαγκάρτ, είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει πάρει ένα ευρώ από τη λίστα Λαγκάρτ. Δεν θέλω να προτρέξω. Μακάρι να πάρουμε τώρα. Μέχρι τώρα δεν έχουμε πάρει. Δεν θέλω να προτρέξω. Δεν είμαι ο αρμόδιος υπουργός, αλλά κάτι άκουσα. Το οποίο όμως δεν θέλω να το πω ότι τώρα. Ότι κάτι εδώ κινείται. Τέλος πάντων. Και εγώ κάτι άκουσα στο ρεπορτάζ, γι' αυτό λέω μακάρι τώρα. Αλλά μέχρι τώρα ένα ευρώ δεν έχουμε πάρει. Ελάτε, παρακαλώ. Το όνομά σας. Υπουργέ, ονομάζομαι Ζαμάνης Παναγιώτης. Γνωριζόμαστε όντως. Γνωριζόμαστε. Είμαι εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Νεοφυών Επιχειρήσεων. Θα μου επιτρέψετε να επανέλθω σε κάποια θέματα που θίξατε, μεταφέροντας και κάποια σχόλια που μου κάναν τα μέλη μας τώρα στο διαδίκτυο. Αναφερθήκατε στη ΣΥΚΕ. Ναι. Πραγματικά ένας εξαιρετικός θεσμός. Εξυγχρονίσαμε το νομικό μας σύστημα ως προς τις εταιρείες χαμηλού κόστους. Παρ' όλα αυτά όμως, έχετε αφήσει τεράστια παράθυρα που μας δημιουργούν προβλήματα. Για παράδειγμα, οι οίκοι απαιτούν τρίτης κατηγορίας βιβλία. Άρα το λογιστικό κόστος υποστήριξης μιας οίκη είναι μεγάλο όσο μιας ΑΕ ή όσο μιας ΕΠΕ. Αυτό θα έπρεπε να αλλάξει για να μπορέσει να δώσει πραγματικά αξία στη οίκη. Πρόσφατα δε, το μεγάλο πλεονέκτημα που έχουν, ότι δεν είναι υποχρεωτικό για όλους τους μετόχους να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ, πρόσφατα κυκλοφόρησαν πολύ έντονες φήμες, για τις οποίες δεν καταφέραμε να πάρουμε διάψευση, ότι θα καταργηθεί αυτό το ευεργέτημα, το πλεονέκτημα για αυτές τις εταιρείες. Και δυστυχώς ελπίζουμε να μην συμβεί αυτό, γιατί πραγματικά δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Δε φορολογικά αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται και οι ΕΠΕ. Άρα στην πράξη ξεκινήσατε κάτι πάρα πολύ καλό, όντως κάτι κινείται. Παρ' όλα αυτά όμως χρειαζόμαστε μεγαλύτερα βήματα για να βοηθηθούμε. Για το ΕΣΠΑ. Να σας διακόψω και μετά να συνεχίσετε. Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, συμφωνείτε. Παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό το πράγμα δεν θα τα αφήσουμε να ξεθοριάσει. Και δεν θα τα αφήσουμε να ξεθοριάσει, διότι λόγω των ΙΚΕ και λόγω των μειώσεων που κάναμε στο μετοχικό κεφάλαιο και λόγω των παρεμβάσεων που κάναμε στο ΓΕΜΗ, η χώρα είχε μια θεαματική βελτίωση κατά 110 θέσεις στην κατάταξη ως προς την έναρξη επιχειρήσεων στο Doing Business Report της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ήταν πρωτοβουλίες που ελήφθησαν από το δικό μας Υπουργείο. Θα συνεργαστούμε με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Και παρακαλώ να μας βοηθήσετε σε αυτό. Και γενικότερα θέλω να σας πω, και είναι συναφές το θέμα, ότι επειδή και στο ΓΕΜΗ, στο γενικό εμπορικό μητρό,
το ηλεκτρονικό μητρό, το οποίο, με το οποίο πια ξεκινά την επιχείρησή σου, έχουν παρατηρηθεί προβλήματα. Έχω κάνει χωριστές συναντήσεις το τελευταίο διάστημα με τους υπαλλήλους των επιμελητηρίων, με τους υπαλλήλους της δικής μας Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και φυσικά με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα και με τον κύριο Μίχαλο πριν από καμιά εβδομάδα, έτσι ώστε να εντοπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Είπαμε να γίνει μια ομάδα εργασίας ολιγομελής που να τα αντιμετωπίσει τώρα άμεσα τα προβλήματα αυτά, διότι πραγματικά έγιναν κάποια βήματα μπροστά για το γεμί, όχι από μένα, από προηγούμενους από μένα υπουργούς, και πρέπει όλα αυτά να τα κρατήσουμε ζωντανά και να τα ενισχύσουμε και να τα τρέξουμε. Χαίρομαι που αναφέρετε, που κάνετε το σχόλιο για το γεμί. Θέλω να το πω, δυστυχώς οι καθυστερήσεις στη δημιουργία συνένεξης μιας επιχείρησης είναι ακόμη μεγαλύτερες, ειδικά στα μεγάλα κέντρα όπως η Αθήνα, από ό,τι ήταν πριν όταν είχαμε τις άλλες μορφές της επιχειρηματικότητας. Μου λέει φίλος τώρα ότι έκανε 27 μέρες για να κάνει επιχείρηση, ναι, με το υποτιθέμενο βήμα της μιας μέρας. Είναι πολλές και διαφορετικές Επεμβαίνετε χωρίς μικρόφωνο, δεν θα επέμβετε. Δεν ακούγεστε. Έχουμε όμως ένα παράδειγμα. Δεν έχετε μικρόφωνο, δεν ακούγεστε. Αν μπορώ να έχω το λόγο. Θα το έχετε όταν έρθω ξανά από εκεί. Έλα. Να πάμε σε έναν άλλο τομέα, στο ΕΣΠΑ. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Μάλλον θα σας παρακαλέσω να ζητήσετε στατιστικά από τους συνεργάτες σας για το πόσοι επιχειρηματίες, όπως η κυρία, έχουν επιλεγεί να πάρουν τα χρήματα του ΕΣΠΑ και τελικά αποφασίζουν ότι δεν αξίζει τον κόπο. Θεωρώ ότι το νούμερο θα είναι πραγματικά απογοητευτικό και θα δείξει τα μεγάλα του προβλήματα. Ένα σχόλιο μόνο. Επιχειρηματίας που έκανε ανακαίνιση στο κατάστημά της δεν μπορούσε να πάρει τελικά τα χρήματα, γιατί οι συνεργάτες του Υπουργείου, οι ελεγκτές, ζητούσαν να αποδείξει ότι τα τούβλα, οι μπογιές και οι γυψοσανίδες δεν ήταν μεταχειρισμένες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν νομίζω ότι είναι θέμα νομοθεσίας. Κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί κανονισμοί, δεν μπορώ να τους θυμάμαι όλους από μνήμης. Ξέρω όμως από τότε που ήμουν ευρωβουλευτής ότι πολλοί τέτοιοι περιορισμοί τίθενται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 95% των χρημάτων είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ορισμένοι, ξαναλέω, από τους περιορισμούς τίθενται και από εκεί. Σας είπα και μόνος μου. Επειδή ξέρουμε τις δυσκολίες, ιδιαίτερα σε σχέση με τη ρευστότητα αυτή την ώρα, μόνοι μας κάναμε υπερδέσμευση πόρων, έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι τα χρήματα θα διατεθούν. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο από την καρδιά μου. Πέρσι, όταν ανέλαβα Υπουργός Ανάπτυξης, ο πρώτος κίνδυνος που είδα στο ΕΣΠΑ ήταν να χάσουμε χρήματα από την περίοδο 2000-2006, να τα γυρίσουμε πίσω στις Βρυξέλλες, ύψου σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για ημιτελή έργα. Ξέρετε. Ναι, μην προτρέχετε. Καταρχήν. Μην προτρέχετε. Μην μιλάτε χωρίς μικρόφωνο σας θερμό, παρακαλώ. Εκείνο το οποίο μα θέλω να σας πω... Μα δεν σας ακούει στο σπίτι κανείς. Είναι ότι με προσπάθεια που έγινε από εκατοντάδες στελέχη των κεντρικών υπηρεσιών και της ΜΟΔ σε όλη την Ελλάδα, ο κίνδυνος αυτός έχει περιοριστεί στο ελάχιστο πια. Αλλά το λέω ενδεικτικά για να καταλάβετε την πολυμέτωπη προσπάθεια που πρέπει να γίνει. Η χώρα ήταν πολυτραυματίας. Όσο το αντιληφθούμε αυτό καλύτερα, τόσο περισσότερο θα αντιληφθούμε και τη δυσκολία της προσπάθειας. Αλλά παρά τα αυτά, η χώρα σηκώνεται σιγά σιγά στα πόδια της. Και εγώ είμαι αισιόδοξος ότι αν συνεχίσουμε με σύστημα και με εθνική ενότητα, θα τα καταφέρουμε. Οι Έλληνες θα τα καταφέρουμε. Δεν μιλάω για καμιά κυβέρνηση, μιλάω για τους Έλληνες. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ακόμη ένα σχόλιο σχετικά με τη χρηματοδότηση και πολύ με τη ρευστότητα. Πολύ σύντομα. Μιλήσατε για το εξαιρετικό πρόγραμμα του ΕΤΕΑΝ, τα επιδοτούμενα δάνεια. Πήρε δάνειο καμιά επιχείρηση από το ΕΤΕΑΝ? Ναι. Οι φήμες λένε πως ελάχιστες. Και θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Οι εγγυήσεις που ζητούν οι τράπεζες από τις εταιρείες για να πάρουν δάνεια εξασφαλίζουν ότι παίρνουν δάνεια μόνο οι εταιρείες που δεν τα χρειάζονται, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και υπάρχουν ακόμα μικρότερα προβλήματα, αλλά σημαντικά. Αυτή τη στιγμή, μια νέα επιχείρηση όπως η κυρίας, για να πάει να ανοίξει σε μια ιδιωτική τράπεζα λογαριασμό, είναι σχεδόν υποχρεωμένη να το κάνει, πρέπει να καταθέσει χρήματα. Ακόμα και σε απλά λειτουργικά θέματα, η συνεργασία με τις τράπεζες δυστυχώς όχι μόνο δεν είναι ωφέλιμη, αλλά πολλές φορές μας δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Λοιπόν, να πω για το τελευταίο, επειδή έτυχε και έχω τα στοιχεία. Μιλάμε για το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηση που διαφημίζεται και από τα ραδιόφωνα κτλ. Το πρόγραμμα αυτό, επειδή ήταν πράγματι στριφνό και περίπλοκο, δεν προχωρούσε, το απλοποιήσαμε. Και με αυτόν τον τρόπο δίνουμε τη δυνατότητα. Αυτό μέχρι στιγμής το πρόγραμμα βοηθάει την επανεκκίνηση των ραδιοφώνων, από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι. Εμένα με βολεύει, επειδή είμαι μέτοχος σε ραδιόφωνα. Όχι.
Έχω έχει κανείς. Ναι, έχω να ακούσουμε. Λοιπόν, τους τελευταίους μήνες, γιατί από τον Αύγουστο και μετά πήρε μπροστά, έτσι, μέχρι και τις 14 ενδεκάτου που κοστοιχεία, δεν πήρα σήμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει, είχε δώσει σχεδόν 140 εκατομμύρια ευρώ. Όλο το πρόγραμμα είναι 550 και υπολογίζουμε σε 4-5 μήνες να έχει τελειώσει. Να έχουν τελειώσει τα λεφτά και μέχρι σήμερα έχουν χρηματοδοτηθεί 1.250 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσημος πίνακας. Επιχειρήσεις, σας είπα, μικρομεσαίες. Όλες αυτές οι οποίες είναι επιλέξιμες. Κοιτάξτε, βεβαίως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Βεβαίως, επειδή πολλοί θα με βλέπουν τώρα, θα λένε, μα εγώ πήγα, θα πει κάποιος, να χρηματοδοτηθώ και μου ζήτησε καλύματα, όπως λένε οι τράπεζες, στη γλώσσα τους, η τράπεζα. Βεβαίως θα του ζητήσει καλύματα. Εμείς τι κάνουμε? Διευκολύνουμε τις τράπεζες τώρα που ίσα ίσα βγάζουν το κεφάλι τους έξω από το νερό, δίνουμε τα μισά χρήματα από το ΕΣΠΑ, είναι άτοκο το δικό μας κομμάτι, επομένως το επιτόκιο είναι το χαμηλότερο που υπάρχει αυτή την ώρα στην αγορά, έτσι, και γίνεται ένας καταλήτης αυτό το πρόγραμμα για να τρέξει. Έχω δεκάδες μηνύματα. Κάπως, προσέξτε, δεν θέλω να ισχυριστώ ότι με αυτό το πρόγραμμα λύσαμε το θέμα της αγοράς, για να έχετε μια εικόνα. Γιατί εγώ δεν θέλω να τα ωραιοποιώ. Να λέμε καθαρές κουβέντες. Όλο το ΕΣΠΑ, ο στόχος απορρόφησης του ΕΣΠΑ, κύριε Χατζηνικολάου, για φέτος είναι 4 δισεκατομμύρια. Σας λέω μετά λόγου γνώσεως ότι όχι μόνο θα τον πετύχουμε, θα τον υπερβούμε κιόλας το στόχο αυτό. Αλλά την ίδια στιγμή η Oliver Wyman που μας έκανε τη μελέτη για το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, αυτό που είπαμε προηγουμένως, KfW, Ίδρυμα ΟΝΑΣ κτλ., μας λέει ότι το κενό χρηματοδότησης στην αγορά αυτή την ώρα είναι 15 με 18. Και γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να τρέξουμε γρήγορα, να τελειώσουμε όλες αυτές τις υποχρεώσεις που έχουμε με την Τρόικα, όχι με τη λογική του σφάξε με πασά μου να γιάσω, αλλά με μια λογική σοβαρής διαπραγμάτευσης, για να βγει η χώρα στις αγορές. Είναι ο μόνος τρόπος να λύσουμε τα προβλήματά μας και να λύσετε τα προβλήματά σας. Έχω δεκάδες μηνύματα από ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν στα φωτοβολταϊκά και μου λένε για την έκτακτη εισφορά 30% στο τζίρο. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης Δουβίτσας, μετά την έκτακτη εισφορά, μου λέει, συνειδητοποίησα ότι μου χρωστούν τους τελευταίους 7 μήνες και 50.000 ευρώ. Θέλω να σας πω ότι μου στείλανε μηνύματα από τα οποία προκύπτουν ότι συνολικά έχουν λαμβάνει περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου όσο το πρωτογενές πλεώνασμα που θα βγάλει η κυβέρνησή σας. Στα φωτοβολταϊκά υπήρξε πράγματι... Το πρωτογενές πλεώνασμα τους το χρωστάτε δηλαδή. Όχι, κοιτάξτε. Είναι έτσι όπως το λέω. Μην μπούμε στα λογιστικά τώρα. Όχι, δεν είναι λογιστικά, είναι ουσία. Στα φωτοβολταϊκά. Είναι ουσία. Γιατί η κυβέρνηση μιλάει για πρωτογενές πλεώνασμα. Κοιτάξτε. Όταν χρωστά το πρωτογενές πλεώνασμα μόνο σε αυτές τις εταιρείες. Έχω εδώ ένα πίνακα που δείχνει πόσο έχουν μειωθεί τα χρεωστούμενα του δημοσίου φέτος. Και πόσο ξεκινήσαμε από επιστροφές χρεωστούμενων. 693 εκατομμύρια ευρώ το Υπουργείο Οικονομικών, όχι εμείς, το Δεκέμβριο του 2012, και φτάσανε φέτος, θα φτάσουν οι άνθρωποι σε ένα χρόνο μέσα στα 5.991. Αυτό είναι ρευστότητα στην αγορά. 5.991. Τα χρωστάγαμε. Δεν είναι κάτι για να το πούμε, διαφημίσουμε τους εαυτούς μας, αλλά πάντως είναι η πρώτη χρονιά που το δημόσιο ξεκίνησε να πληρώνει καθυστερούμενα. Τώρα στα φωτοβολταϊκά είναι πιο μπερδεμένη ιστορία. Ευχαρίστω να την αναφέρω. Είναι αγρίως μπερδεμένη και οι άνθρωποι νιώθουν εξαπατημένοι. Και οφείλω να πω ότι δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Μάκη Παπαγεωργίου, του Υφυπουργού Ενέργειας, ο οποίος ήρθε πέρσι και πέρασε αυτή την τροπολογία, πιεζόμενος από την Τρόικα λόγω του ελλείμματος που είχε ο Λαγιέ. Γιατί βεβαίως υπήρχε ο ισχυρισμός από την Τρόικα ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν υπερκοστολογήσει, είχαν δώσει πολύ παραπάνω χρήματα στους επενδυτές των φωτοβολταϊκών από ό,τι άντεχε η οικονομία, με αποτέλεσμα να έρθει ο άνθρωπος και να προτείνει αυτή τη δυσάρεστη τροπολογία. Πρέπει να κάνω μια μικρή διακοπή. Με εσάς θα ξεκινήσουμε αμέσως μετά. Δεκάδες μηνύματα για τους πληστηριασμούς. Πρέπει να μας πείτε τι θα γίνει. Σας πω. Δεκάδες μηνύματα για την πολιτική συνέπεια ή ασυνέπεια της κυβέρνησης σε σχέση με τα 18 σημεία της επαναδιαπραγμάτευσης που μας είχατε πει προεκλογικά. Θα τα πούμε σε λίγο. Από τότε που χώρισα με την Ελένη της Ακηδίκα στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Παναση, είμαι χάλια.
Πονάει ο κόσμος. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Λες να... Τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της. Να έχει τα ίντερνετ της. Να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Τώρα όλοι θα βάλουν ο T-Double Play και ο T-TV. Απόκτησε και εσύ ο T-Double Play και ο T-TV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. Ο T. Μαζί είμαστε ένα. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Συγγνώμη! Το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Πιάστε τον! Πιάστε τον! Τώρα, άμα σου πω ότι πω να πληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank, οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιώς. Νητσιάκος, 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος, ό,τι καλύτερο. Την Κυριακή με τη Real News, το νέο CD των Scorpions με τη ζωντανή ηχογράφηση στο Λυκαβητό. Μαζί, Real Escape, 20 ορεινά χωριά για να μην μείνετε σπίτι τα Χριστούγεννα. Ακόμη, η Μικρασιατική Εκστρατεία από το έπος στην τραγωδία και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ μετρητά. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Ξέχασε το DNA, το VDC, το DST, το TCT. Ξέχασε την κορυφαία τεχνολογία. Ξέχασε τις προδιαγραφές, ακόμα και τον προορισμό σου. Απλά οδήγησε. Αλφα Ρωμαίο Τζουλιέτα από 17.900 ευρώ. Ώρα να πάρεις τα πάνω σου στο Regency Casino Montparnasse. Φαγητό, ποτό και παιχνίδι για την πιο προσιτή διασκέδαση που τα έχει όλα. Και αυτό το μήνα πάρε τα πάνω σου με συναρπαστικές κληρώσεις για πολλά κέρδη και επιπλέον κάθε Τρίτη και Πέμπτη δωρεάν είσοδο μέχρι τις 8. Regency Casino Montparnasse. Όλα γύρω από εσένα. Έλα, Βαγγελάκη, τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφραζούλα είναι. Τον σλιόμ, ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Τζέλ βιέξμορ, εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελή, άντε γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας.